Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. Η Νεφέλη Μέγ πιάνει από αυτοφόρο την επικαιρότητα και τη σχολιάσει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Καλησπέρα παιδικοί μου φίλοι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μπούκλα 99. Νεφέλη Μέγ στο μικρόφωνο, Γιάννης Τόμιτς, οπερατέρ στα ντεξ, τσούκου 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 τσά, Σπύρος Πνευματικός στην κοινική δήλωση της εβδομάδας. Ένας καρκινοπαθής τελικού σταδίου. Δεν είναι υποχρεωτικό, δεν θα τα καταφέρει, δεν έχει καλή πρόγνωση. Πρέπει κάποια στιγμή να τραβήξουμε μια γραμμή, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στα έξοδα που χρειάζονται για την αντιμετώπιση με ανθρώπου. Υπάρχει ένα σημείο λοιπόν που δεν έχει λόγο να κάνεις κάτι παραπάνω. Με την ίδια λογική, γιατί ένα ασθενοφόρο να πάει σε ένα ατύχημα in the first place, ρε παιδί μου. Αν ο τραυματίας τον βλέπεις και δεν έχει πολλές πιθανότητες να ζήσει. Ωραία λογική αυτή του πνευματικού, δεν μπορώ να πω. Εγώ λέω να πηγαίνουν αστυνομικοί στα ατυχήματα και στα δυστυχήματα, στα ατυχήματα βασικά. Γιατί άλλωστε έχουμε και ουκ ολίγους αστυνομικούς στην Ελλάδα. Τα έχουμε πει και σε προηγούμενα επεισόδια. Να πηγαίνει ο αστυνομικός να βλέπει και να κρίνει αν πρέπει να έρθει να παραλάβει τον τραυματία το ασθενοφόρο. Και να σας πω για κάτι, παιδιά, να σας πω για κάτι. Γιατί να δίνουμε και φάρμακα στη τελική. Και στο κάτω-κάτω, γιατί να κάνουμε χειρίσεις. Αφού κάποια στιγμή όλοι θα πεθάνουμε. Έτσι δεν είναι. Είναι ωραία αυτή η αντίληψη του πνευματικού, έτσι. Τιμάει την επιστήμη, τιμάει τον ανθρωπισμό, τιμάει τον άνθρωπο, έτσι. Τα τιμάει όλα αυτά. Και αυτή η δήλωση, τολμώ να πω ότι μου θυμίζει αυτό. Προστασία απόλυτη πρώτης κατοικίας, με όλο το σεβασμό στην πρόεδρο του Κινάλ, δεν υπάρχει σε καμία προηγμένη οικονομία, ούτε και πρέπει να υπάρχει. Είναι και ζημία για την οικονομία να υπάρχει. Και ξαναγυρνάω στην γραμμή του πνευματικού και διερωτώ με. Πού ακριβώς θα τραβήξεις την κόκκινη γραμμή? Έστω ρε παιδί μου ότι σου λένε πως έχεις έναν ακόμα μήνα ζωής. Ο γιατρός τραβάει εδώ την κόκκινη γραμμή? Προφανώς και όχι. Ακόμα και μερικές εβδομάδες ποιοτική ζωής να έχεις, όταν αυτές οι εβδομάδες είναι οι τελευταίες σου, δεν είναι αποτιμώνται οικονομικά. Ας κοστίζουν εκατομμύρια, ας κοστίζουν όλα τα λεφτά του κόσμου. Ένας από τους λόγους, λέω τώρα εγώ, που έχουμε κοινωνικό κράτος, είναι αυτός, να κερδίζεις λίγη ζωή όταν είσαι ένα βήμα πριν από το θάνατο. Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι και γιατρός, που έχει δει ποτέ και το σύστημα της Αμερικής, θα επανέλθω εκεί, να λέει κάτι τέτοιο. Ακόμα δηλαδή και εμείς που δεν δουλεύουμε σε νοσοκομεία, ξέρουμε ότι σε μια εφημερία οι γιατροί καλούνται να λάβουν όντως δύσκολες αποφάσεις. Άλλο όμως αυτό, και άλλο να λες ότι θα τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή για εκείνον που πεθαίνει, σε εκείνον που πεθαίνει βασικά, θα τραβήξουμε τη γραμμή για οικονομικούς λόγους. Και αυτό το λέω ως πρόταση πολιτικής. Δηλαδή, αυτό είναι να τρελαίνεσαι. Τα λέει σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να στραφούν κάπου αλλού πέρα από τη δημόσια υγεία. Και αυτό είναι το σκανδαλώδες στην όλη δήλωση. Και συνεχίζει τέλος πάντων ο κύριος Γραμματικός να μας πει για την κατάσταση στην Αμερική. Η Αμερική είναι ένα τρομακτικό παράδειγμα, γιατί ψάχνουν τα πάντα. Ψάχνουν το κόστος, ψάχνουν το κόστος των πράξεων, το cost benefit ratio σε μια πράξη κτλ. Όταν είχαμε πρωτοπάει την αρχή τη δεκαετία του 90 με τη γυναίκα μου στην Αμερική, είχαμε η πρώτη συζήτηση που είχαμε ακούσει ήταν πραγματικά πόσο ακριβό είναι το αμερικάνικο σύστημα. Γιατί ήταν τόσο πολύ ακριβό? Γιατί όλοι φτάνανε στο νοσοκομείο, σε όποια κατάσταση και ήταν, και γινόντουσαν τα πάντα για όλους. Και με αυτόν τον τρόπο ανακαλύψανε ότι μετά από λίγο καιρό δεν θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε κανέναν. Άρα θα πρέπει να κάνουν μια σχετική επιλογή το πόσο έξοδο, πόσο μπορούν να ξοδέψουν. Έκανε, λέει, τα πάντα για όλους. Το σύστημα υγείας. Όπου ακούστηκε ένα σύστημα υγείας να κάνει τα πάντα για όλους. Δηλαδή να σώζει ανθρώπους. Τρελαινόμαστε τώρα. Υπάρχουν γι' αυτό τα συστήματα υγείας? Προφανώς και όχι. Όχι. Λοιπόν, θέλω, παιδιά, να μιλήσουμε λίγο για την Αμερική. Έκανα ένα research γενικότερα. Εγώ πάντοτε άκουγα ότι το σύστημα της Αμερικής είναι γουτουπού και είναι και πάρα πολύ ακριβό. Και δεν μπορούσα ποτέ, ας πούμε, δεν κάθισα να εντρυφήσω στο θέμα. Αλλά εντρύφησα τώρα. Δεν είναι καν ο σωστός χρόνος αυτού του ρήματος, τέλος πάντων.
Και πτώση προφυλακτικά. Λοιπόν, θα σας βομβαρδίσω με κάποια στατιστικά στοιχεία και μετά θα κάνω ένα flashback. Είχα διαβάσει ένα βιβλίο γι' αυτό κάποτε για το σύστημα της Αμερικής, το οποίο το ξέθαψα για να τα ξαναθυμηθώ, από πότε υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην Αμερική. Λοιπόν, η Αμερική πληρώνει το μεγαλύτερο ποσό κατά κεφαλή για την υγεία. Πληρώνουν 10.000 δολάρια κατά κεφαλή κάθε χρόνο και δεν καλύπτουν όλους τους ανθρώπους στο σύστημα υγείας όπως εμείς έχουμε ενιαία υγεία. Υπάρχουν 27 εκατομμύρια ανασφάλειες στην Αμερική. Τα φάρμακα επίσης κοστίζουν 10 φορές περισσότερο από ό,τι σε άλλες χώρες. Και δίνω παραδείγματα. Έχουμε π.χ. στον Καναδά, η ινσουλίνη κοστίζει 32 δολάρια, ενώ το ίδιο φάρμακο από την ίδια εταιρεία κοστίζει 300 δολάρια στη ΣΥΠΑ. Το χάπι, ένα από τα χάπια παιδί μου για τον HIV, κοστίζει 8 δολάρια στην Αυστραλία, ενώ στην Αμερική, παιδιά, κοστίζει 2.000. Κάθε χρόνο μισό εκατομμύριο άνθρωποι πτωχεύουν προσπαθώντας να ξεπληρώσουν τα ιατρικά τους έξοδα. Και δεν έχουν καν το ανώτατο προσδόκιμο ζωής, είναι μάλλον στο κατώτερο, γιατί θα περίμενες ότι ένα τόσο ακριβό σύστημα υγείας σου εξασφαλίζει και μια καλύτερη ζωή. Παπάρια! Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το σύστημα της Αμερικής είναι κατά ένα ιδιωτικό σύστημα υγείας. Που λες ρε φίλε, δηλαδή εκεί καταλαβαίνεις πως ότι κάτι, πως το κάνεις όλο ιδιωτικό κάτι είναι κακό, έτσι, όταν τους αφήνεις ανεξέλεγκτους ανθρώπους να καθορίζουν τις τιμές. Εδώ δεν το κράτος, δεν μεσολαβεί εκεί για να ορίσει τιμές στα φάρμακα, όπως έχουμε εμείς και τα υπόλοιπα πολλά που τα ανεπτυγμένα αν όχι όλα κράτη του κόσμου. Εκεί είναι ανεξέλεγκτη η τιμή σου, λέει προσφορά και ζήτηση. 10.000. Αυτό, δηλαδή, αυτό δείχνει ότι το κράτος δεν γίνεται να μην υπάρχει και να μην ρυθμίζει και να μην ελέγχει. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε όμως όλο αυτό? Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλε κάποιους περιορισμούς στους μισθούς και στις τιμές, οι οποίες ήταν απαγορευτικές στους εργοδότες να αυξήσουν τους μισθούς. Δεν μπορούσαν να τους αυξήσουν. Και έτσι, προκειμένου οι εργοδότες να προσελκύσουν εργαζομένους, στράφηκαν στο να τους παρέχουν μη μισθολογικές παροχές, όπως η υγειονομική ασφάλιση. Το 1943 το World Labour Board, τι ήταν αυτό θα μου πεις, αυτό είναι κάτι σαν διαιτητικό δικαστήριο μπορούμε να πούμε, το οποίο δίκαζε υποθέσεις εργασιακών διαφορών προκειμένου να μην αφήνει τους ανθρώπους να κάνουν στάσεις εργασίας, διότι αυτό θα εμπόδιζε τον πόλεμο. Πώς θα τον εμπόδιζε? Γιατί η βιομηχανία πολέμου, επειδή μου έκανε στάσεις εργασίας αυτοί που κατασκευάζαν όπλα, δεν θα κατασκευάζονταν όπλα και ήμασταν εν μέσω ενός πολέμου. Το board αυτό το δικαστήριο, εν πάση περιπτώσει, καταλάβαινε ότι οι περιορισμοί στους μισθούς προκαλούν προβλήματα στην αγορά εργασίας και απομακρύνουν τους ανθρώπους από το να πάνε να δουλέψουν σε αυτές τις βιομηχανίες παραγωγής πολεμικού υλικού. Αποφάσισε λοιπόν ότι αυτοί οι περιορισμοί που είχαν τεθεί στους μισθούς και τα σχετικά με την Stabilization Act του 1942. Αυτός ήταν ένας νόμος που ουσιαστικά προσέφερε τιμές, σταθερότητα σε τιμές και μισθούς. Τέλος πάντων, είπε το δικαστήριο αυτό ότι οι περιορισμοί του νόμου αυτού δεν αφορούν τα ασφαλιστικά προγράμματα και συνεπώς οι εργοδότες μπορούν να προσφέρουν αυτό που αντιστοιχούσε σε υψηλότερους μισθούς χωρίς να παραβιάζουν τους περιορισμούς. Επίσης, το 1945 η εφορία της Αμερικής, να πούμε, το εσωτερική υπηρεσία εισόδων, είπε ότι αυτά τα ασφαλιστικά προγράμματα δεν ήταν μισθοί και άρα, παρακολουθήστε με λίγο, δεν υπόκειται στη φορολογία. Φανταστείτε λίγο τι έγινε. Αν μια εταιρεία σου έδινε σε ένα 1.000 ευρώ έξτρα, εσύ έπρεπε να φορολογηθείς για τα 1.000 δολάρια έξτρα, εσύ έπρεπε να φορολογηθείς για αυτό το επιπλέον. Αν όμως σου προσέφερε ένα ασφαλιστικό πακέτο 1.000 ευρώ, αυτό θα ήταν αφορολόγητο και δεν θα πλήρωνες φόρο γι' αυτό. Ακόμα και όταν καταργήθηκαν οι γενικότεροι περιορισμοί που είχαν τεθεί από τις αρχές του πολέμου, τα μέσα, εν πάση περιπτώσει, εξακολουθούσε να υπάρχει ένα σημαντικό κίνητρο να πληρώνεται ένα μέρος του μισθού με τη μορφή ασφάλισης. Από τότε αυτό το σύστημα έχει κωδικοποιηθεί. Κάποια πακέτα επιτρέπουν ακόμα και την αποταμίευση επιπλέον χρημάτων σε ξεχωριστούς αφορολόγητους λογαριασμούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε αγορές που έχουν σχέση με την υγειονομική περίθαλψη. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι αν το εισόδημα που έχεις δεν φορολογείται όταν κατευθύνεται σε μια χρήση αυτής της υγειονομικής περίθαλψης, σου λέει το κράτος, αυτά τα λεφτά που θα ξοδέψεις σε υγεία, εγώ δεν θα τα φορολογήσω. Είναι σαν να σου κάνει μια επιχορηγούμενη αγορά.
και να σου δίνει κίνητρα να επενδύσεις πάνω σε αυτό το προϊόν εισαγωγικά. Μπορείς σαν εργαζόμενος να προτιμάς αυτά τα λεφτά που τα λαμβάνεις ως υγειονομική περίθαλψη να τα έλαμβανες ως μισθό και να τα ξόδευες όπως εσύ ήθελες, αλλά τέλος πάντων τώρα ενθαρρύνουν το να αγοράσουν ένα εταιρικό υγειονομικό πακέτο ασφάλισης. Αυτό που γίνεται στην Αμερική είναι ότι εσύ δουλεύεις κάπου, ο εργοδότης σου ασφαλίζει, σου προσφέρει κάποια πακέτα ασφάλισης, έχεις να επιλέξεις από κάποια, εξαρτάται τι έχει συμφωνήσει ο εργοδότης σου με την ασφαλιστική, η οποία ασφαλιστική μετά είναι συμβεβλημένη με διάφορα νοσοκομεία. Γενικότερα όλο είναι ιδιωτικό. Υπάρχουν κάποιες, το Medicaid και το Medicare που είναι δημόσια ασφάλιση, να το πούμε έτσι, αλλά αφορά αυτό πιο πολύ ανθρώπους άνω των 65, ανήλικους, κάπως έτσι πάει. Είναι λίγο πολύ πλοκά. Υπάρχουν, έψαξα για να σας προτείνω να δείτε διάφορα βίντεο στο YouTube. Υπάρχουν και τα εξηγούν πάρα πολύ ωραία, αν θέλετε να μάθετε παραπάνω για το πώς ακριβώς λειτουργεί το σύστημα στην Αμερική. Τέλος πάντων, αυτή η ειδική φορολόγηση, φορολογική αντιμετώπιση των μισθών που προσφέρονται για την υγειονομική περίθαλψη, σημαίνει ότι αυτό που σας είπα, ότι οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται από την κυβέρνηση να διαπραγματεύονται εκ μέρους των υπαλλήλων τους και εκ μέρους των υπαλλήλων τους να κάνουν την τίλια, και οι ασφαλιστικές εταιρείες διαπραγματεύονται με τις επιχειρήσεις αντί απευθείας με τους εργαζομένους. Δηλαδή, οι εργοδότες είναι εδώ πέρα οι μεσάζοντες. Υπάρχει μια έμεση επικοινωνία και αυτό συνεπάγεται ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν κατηγορίες καλύψεων από ένα πακέτο που πιθανώς δεν θα τις επέλεγαν μόνοι τους, γιατί διαπραγματεύεται άλλος για αυτούς. Αν κάποιος εργαζόμενος τώρα θέλει να φύγει, χρειάζεται να βρει πραγματικά έναν άλλον εργοδότη που θα του προσφέρει ασφάλεια, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να αγοράσει κάποιος μόνος του ασφάλεια και οι εργαζόμενοι δεν επιλέγουν πια να παραμείνουν σε μια θέση επειδή τους αρέσει, τους προσφέρει οικονομικά κίνητρα, αλλά κάθε φορά πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους εκεί ότι όταν μένουν ανασφάλιστοι, παιδιά μένουν στο δρόμο, στην κυριολεξία. Επίσης, δεν είναι εύκολο να δεις έναν γιατρό αν δεν είσαι ασφαλισμένος, διότι για έναν γιατρό το να είσαι ανασφάλιστος σημαίνει ότι δεν θα πάρει τα λεφτά του, είναι λιγότερο πιθανό να πάρει λεφτά από σένα, και ακόμα και να προσφερθείς εσύ να πληρώσεις το 100% εκεί πέρα μετρητής και πάρει αυτό διασφαλίζει την πρόσβασή σου στην υγεία, διότι δεν είναι τόσο το απλό να εξασφαλίσεις την περίθαλψή σου με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί, ας πούμε, να έχεις και δημόσια ασφάλεια, αλλά αυτή κάνει 6 μήνες παραπάνω να πληρώσει από τη ιδιωτική ασφάλεια και μπορεί να τους δώσει και λιγότερα χρήματα. Τέλος πάντων, πολλοί γιατροί είναι διατεθειμένοι να περιμένουν προκειμένου να πληρωθούν ένα μέρος. Βέβαια, ο έρχος του Ιπποκράτη λέει ότι δεν σε αφήνουν να πεθαίνεις στον δρόμο έτσι και ότι σε περιθάλπτουν όταν σε βλέπουν έτσι. Σε μέματα, ξέρω εγώ, πάσα στα επίγοντα και αυτά. Απλά σου έρχεται μετά ένας πάρα πολύ μεγάλος λογαριασμός. Και παρακολουθούσα, ρε παιδί μου, κάποιες αναλυτικές υγειονομικές δαπάνες, ας πούμε, κάποιες περιπτωσιολογία. Και μαλακά, χρεώνανε τώρα σε γυναίκα να κρατήσει το μωρό της μετά από τη γέννηση $42. Δηλαδή, υπάρχει τιμή για αυτό το πράγμα να κρατήσει το μωρό σου. Τους χρεώνουν πλαστικά, ποτήρια, γάντια. Είναι πραγματικά να τρελαίνεσαι. Και δεν υπάρχει ένα κοστολόγιο, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι fix. Το καθένας τα βάζει όπως θέλει. Δεν μπορείς να συγκρίνεις τιμές. Ούτε οι ίδιοι γιατροί δεν ξέρουν πόσο κάνουν οι υπηρεσίες που σου προσφέρουν, διότι δεν ασχολείται κανείς. Εσύ πληρώνεις $20 που είναι η συμμετοχή, λέω τώρα εγώ, από ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα σε μια επίσκεψη του γιατρού. Είτε δεις αυτό το γιατρό 5 λεπτά, είτε το δεις 40 λεπτά, θα πληρώσει $20. Οπότε πραγματικά κανένας δεν ασχολείται εκεί πέρα με το πόσο ουσιαστικά κάνουν οι υπηρεσίες που σου προσφέρουν. Εσύ μπορεί να κάνεις μια μαγνητική που να κοστίσει 1000 ευρώ, θα πληρώσει 20 ευρώ, γιατί τόσο σου ζητάει η ασφάλεια να πληρώσεις. Και όλες αυτές οι παρεμβάσεις καταλαβαίνουμε ότι δημιουργούν κάποια πάρα πολύ στρεβλά κίνητρα, διότι οι ίδιοι γιατροί μπορεί να συνταγογραφούν εξετάσεις, οι οποίες δεν είναι απαραίτητες, ίσως είναι και επιβλαβείς για τον ασθενή, διότι και οι ασθενείς από τη μεριά μας δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε το γιατρό μας, έτσι. Και πρακτικά όλες αυτές οι παρεμβάσεις στην ασφάλεια την έχουν μετατρέψει σε κάτι που δεν είναι πια ασφάλεια. Η προνομιακή φορολογική μεταχείριση της ασφάλειας που παρέχεται από τους εργοδότες έχει δημιουργήσει ένα στρεβλό σύστημα, στο οποίο βλέπουμε ότι πληρώνει κάποιος τρίτος και σου δίνει ένα προπληρωμένο πακέτο υγειονομικής περίθαλψης που μπορεί και να μην σου κάνει στο κάτω-κάτω. Είναι σαν να έχεις ασφάλιση φαγητού. Σε αυτό το βιβλίο που διάβασα, αυτή το παράδειγμα έδινε, λέει: φανταστείτε να έχετε μια ασφάλεια φαγητού, ώστε οπουδήποτε, ρε παιδί μου, και να μηνάζεις, πας σε ένα εστιατόριο και πληρώνεις ένα χ ποσό fixed, μπορείς να φας όσο θέλεις.
τι κίνητρο θα έχεις εσύ να πεις όχι σε μια έξτρα μερίδα φαγητό και τι κίνητρο από τη μεριά του θα είχε ο σερβιτόρος να σε ενημερώνει για την τιμή που κάνει αυτό που παραγγέλνεις. Τότε πώς μπορείς να ελέγξεις το κόστος που έχει ξεφύγει. Ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να ελέγξει το λογαριασμό, μετά να κάνει κάποιες συμφωνίες προκαταβολικά με εστιατόρια και ούτω καθεξής. Αλλά παιδιά, μέσα σε όλο αυτό κάποιος έβαλε ένα στοίχημα, παιδιά. Κάποιος έβαλε ένα στοίχημα. Εμείς δεν κρύψαμε ποτέ τις δυσκολίες. Έχω πει προσωπικά ότι για εμένα η αναβάθμιση του εθνικού συστήματος υγείας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία. Και θα τα διορθώσουμε, να μας έχετε εμπιστοσύνη. Θα είναι ένα προσωπικό μου στοίχημα η αναμόρφωση του εθνικού συστήματος υγείας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το σύστημα υγείας δεν ήταν προτεραιότητα από την προηγούμενη τετραετία. Δεδομένου με όλο αυτό που πέρασαμε με τον COVID, το θέμα του ΕΚΑΒ θα πρέπει να έχει λυθεί τύπου χθες. Πώς γίνεται πραγματικά, ακόμα. Δηλαδή, αυτό είναι όλων των κυβερνήσεων που πέρα από τον Ανδρέα Παπανδρέου που έκανε το ΕΣΥ, έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται και από άτομα της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης και αυτά και να λέει θα δώσουμε τόσα χρήματα στην υγεία και τόσα δισεκατομμύρια και τόσα εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα λένε οι προϋπολογισμοί τους. Έχει άραγε κανείς ιδέα. Αναρωτιέμαι εγώ, έτσι, πού πάνε αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, κάνει κάποιο track το πού πηγαίνουν. Έχουμε ιδέα πόσο κοστίζει η υγεία για να μπορέσουμε να δώσουμε τα κατάλληλα λεφτά που χρειάζεται. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να λέμε έτσι νούμερα βέρτα κουβέρτα, ότι θα δώσουμε τόσα στην υγεία, όταν δεν έχουμε ιδέα από πού πάνε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πραγματικά μπορεί εσύ να ξοδεύεις εκατομμύρια στην υγεία και αυτά να μην καταλήγουν εκεί που πρέπει και να μην γίνονται έργα στο τέλος της ημέρας και κάποιος να τα τρώει αυτά τα λεφτά, όταν δεν μπορείς να κάνεις track το που δίνεις τα λεφτά. Λέω τώρα εγώ αυτά, γιατί είχαμε και το γεγονός ότι πέθανε και μια κοπέλα 19 χρόνια στη Νέα Μάκρη. Στην Αττική, εντάξει, κυκλοφορούν 65 μόνο ασθενοφόρα, 35 ασθενοφόρα περιμένουν για σέρβις, κάποιοι έχουν κάνει 1.000.000 χιλιόμετρα. Σε 13 νησιά κυκλοφορεί μόνο ένα ασθενοφόρο, να τρελαίνεσαι. Και σε κάποια νησιά γνωρίζω, γιατί ρώτησα ανθρώπους που κάνουν το αγροτικό τους εκεί, ότι δεν είναι ότι δεν έχουν ασθενοφόρα, έχουν ασθενοφόρα, δεν έχουν προσωπικό για τα ασθενοφόρα. Και επίσης έρχομαι και να ρωτιέμαι εγώ, τι κάνει η περιφέρεια, τι κάνουν οι δήμοι για όλα αυτά. Δηλαδή, γι' αυτό υπάρχουν υποτίθεται και αποκεντρωμένες διοικήσεις. Πού είναι αποκεντρωμένες διοικήσεις όταν τις χρειάζεσαι? Δηλαδή, υπάρχει, αν θέλαμε μόνο κράτος, θα είχαμε μόνο κράτος. Εμείς έχουμε και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Αποκεντρωμένες διοικήσεις έχουν ευθύνη σε όλο αυτό. Δώσουμε αυτό, πάμε στον Καλλικράτη άλλος νόμος. Αυτός δεν θα πω το πώς λειτουργούν οι δημοκρατικοί περιφέρειες σε αυτό το επεισόδιο. Να πάρω το βιβλίο μου, εν πάση περιπτώσει. Πόσο δίκιο έχεις. Κάτι εξηγούμε και εκεί μέσα. Έκανε και το self-promo. Ένα άλλο πράγμα που μας πέρασε, έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε μάλλον, ήταν ο Αλέξο Τσίπρας. Άλλη μόνο να κάνω podcast και να μην αναφέρω τον Αλέξη της καρδιάς μου. Τι είπε λοιπόν ο Αλέξο Τσίπρας? Ότι όποιος προοδευτικός πολίτης δεν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ είναι σαν να ψηφίζει Μητσοτάκη. Έτσι καθαρά και ωραία. Πριν τις εκλογές είχε πει περίπου ότι είναι πρόβατος, πάνε να ψηφίσουν ΚΚΕ, γιατί και καλά άλλο ήθελε η ηγεσία του ΚΚΕ, άλλο ήθελε αυτή. Αλλά τι να κάνουν, επειδή είναι πρόβατος, θα ακολουθήσουν την ηγεσία του ΚΚΕ. Κάτι τέτοια έλεγε ο Τσίπρας. Έχασε με 20 πόντους, δεν πήρε κανένα μήνυμα για όλο αυτό. Οπότε στη Σιατικοσιόνη έτσι είπε ότι αν ψηφίσεις οτιδήποτε άλλο, έχει και πολύ δημοκρατική βάση όλο αυτό, είναι σαν να ψηφίσεις Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στη λογική, ας πούμε, του Αλέξη του Τσίπρα. Υπάρχει μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να τον ακούσουμε. Αλλά εγώ θέλω να είμαι έτσι απόλυτα ειλικρινής, διότι εδώ αντικειμενικά έχουμε μια νέα εκλογική αναμέτρηση με ένα άλλο εκλογικό σύστημα. Το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Άρα λοιπόν, δεδομένου ότι έχουμε ενισχυμένη αναλογική, κάθε προοδευτικός πολίτης, ο οποίος θα προσέλθει στην κάλπη έχοντας αποφασίσει να μην ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, θεωρώντας ότι δεν είναι καλό να έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή σε κάθε περίπτωση μια ανεξέλεγκτη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και ψηφίσει οτιδήποτε άλλο εκτός από την αλλακτική του ΣΥΡΙΖΑ, αντικειμενικά, ενισχύει το αφήγημα και το σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε, ΣΥΡΙΖΑ ή τίποτα. Έτσι, είναι πολύ ωραία αυτή η προσέγγιση του Αλέξη του Τσίπρα. Δείχνει να έχει λάβει το μήνυμα των προηγούμενων εκλογών. Είχαμε και την παρουσίαση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ για μία ακόμη φορά. Το είχαν παρουσιάσει και στις προηγούμενες εκλογές 21 Μαΐου. Είναι το ίδιο οικονομικό πρόγραμμα. Δεν άλλαξε κάτι, αλλά το ξαναπαρουσίασαν. Δεν έχω καταλάβει γιατί, και μάλιστα το παρουσίασαν με την επιτροπή που είχε προτείνει ο Παπαδημούλης, ας πούμε, να κάνει Τσακαλώτος, Αχτσιόγλου και αυτή, που τον είχα κράξει βέβαια τον Παπαδημούλη όταν τα πρότεινε αυτά δύο μέρες μετά τις εκλογές, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι έγινε. Για να ακούσουμε Ευκλήδη Τσακαλώτο, τοποθετείται για τους πληστηριασμούς. Είναι το ιδιωτικό χρέος και η πρώτη
κατοικία. Αυτό που κάνουμε είναι να αναστέλουμε όλους τους πληστηριασμούς για όλα τα σπίτια μέχρι 300.000 ευρώ, γιατί δεν θέλουμε να δούμε τις σκηνές που έχουμε δει στην τηλεόραση με ανθρώπους 80 χρονών να τους πετάνε έξω από το σπίτι, ή μια κυρία που δεν έχει πληρώσει τα κοινόχρηστα να αποφασίζουν να τη διώχνουν από το σπίτι. Αυτά τα είπε ο Τσακαλώτος πριν μερικές μέρες. Τι είπε ο Τσακαλώτος 5 χρόνια πριν? Οι κοινωνικοί πληστηριασμοί είναι σημαντικοί όχι μόνο για να έχουμε καλές τράπεζες, αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους. Δηλαδή, αν οι τράπεζες δεν μπορούν να δανείσουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουμε πρόβλημα. Αν οι τράπεζες δεν μπορούν να δώσουν χρήματα και νέα δάνεια σε νέα ζευγάρια, έχουμε ένα κοινωνικό πρόβλημα. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει όλοι να είμαστε ήρεμοι, όλοι να κατανοούμε τι γίνεται. Υπάρχουν πολλές ανάγκες σε αυτή την κοινωνία. Μία από αυτές τις ανάγκες είναι να έχουμε ανάπτυξη. Άρα η κανονική αγορά στέγασης έχει πάντα ένα ρίσκο. Παίρνεις ένα δάνειο και κάποια στιγμή πρέπει να το ξεπληρώσεις. Και έχεις τη δυνατότητα να μη σου βγει αυτό το ρίσκο και να το χάσεις. Γι' αυτό το 2009 υπήρχαν 56.000 πληστηριασμοί και δεν υπήρχε ούτε κίνημα από το ΚΚΕ, ούτε κίνημα από το ΣΥΡΙΖΑ εναντίον αυτών των πληστηριασμών. Γιατί ήταν μια κανονική περίοδος, μια ανάπτυξη, και ο κόσμος ήξερε ότι μπορούσε να πάρει ένα δάνειο. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχουν καταλάβει, μάλλον εγώ δεν καταλαβαίνω σωστά. Έρχεσαι ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση που θέλεις να βγεις τότε ή διεκδικείς να ξαναβγείς και τώρα, δεν νομίζω, και λες στον κόσμο, ρε παιδί μου, ότι εγώ θα τα κάνω διαφορετικά, εγώ θα βάλω κάποιους κανόνες, αλλά δεν κάνεις τίποτα απολύτως, κάνεις μια μεγάλη ωραία έτσι, τρύπα στο νερό. Με τη λογική που υποτίθεται δεν θέλει τον καπιταλισμό και ο καπιταλισμός, δεν μπορεί μια κυβέρνηση να διαχειρίσει τον καπιταλισμό. Ο καπιταλισμός διαχειρίζεται την κυβέρνηση. Εσύ που είσαι ο ΣΥΡΙΖΑ και λες εγώ θα τα κάνω διαφορετικά, είτε θα το αλλάξεις όλο αυτό, θα τελειώνεις με αυτό το σύστημα που δεν σου αρέσει όπως διατείνεσαι, θα πάρεις το ρίσκο να κάνεις κάτι άλλο και θα αναλάβεις το κόστος αν πετύχει ή δεν πετύχει, ή όταν θα είσαι εδώ και θα συνεχίσεις το ήδη υπάρχον σύστημα, δεν θα λες βλακίες τουλάχιστον. Αλλά όλα αυτά που συνεχίζει να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι για κατανάλωση για αυτό το 20%, μπας και δεν γίνει 18% και παραμείνει ως έχει. Διότι αυτό πραγματικά που έχει καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένο ο Αλέξης Τσίπρας, το είπε και πάρα πολύ ωραία ο Άρης ο Αλεξανδρής, είναι ότι πήρε μια χρυσή ευκαιρία για την αριστερά και αντί να την αξιοποιήσει ειρηνικά και προοδευτικά ευρωπαϊκά, δημιούργησε ένα καρκίνωμα, ένα μόρφωμα που έσπηρε το μίσος, την εχθροπάθεια και την κουταμάρα μέσα στην κοινωνία. Και αυτά είχα να πω για τον Αλέξη τον Τσίπρα και τώρα θέλω να περάσω, παιδιά, στο διαμάντι. Στο διαμάντι της Ιφιλίου, στον ανδρικό τον εγκέφαλο που μας χαρίζει στιγμές μίσους και πάθους, απέχθριας και έχθριας. Την προηγούμενη εβδομάδα, παιδιά, είχαμε πει για το ότι εγώ φοβάμαι μήπως πω κάποιο διαφορετικό όνομα πάνω στο σεξ που δεν μου έχει τύχει, ευτυχώς. Λοιπόν, μία φίλη, η Νάσια, μου έστειλε να μου πει, γιατί ανέβασα ένα απόσπασμα μιας κοπέλας που κάτι μου έστειλε story, και λέει, εγώ θα πω ποιος χρησιμοποιεί το όνομα του άλλου κατά τη διάρκεια του σεξ. Είναι cringe όλο. Δηλαδή, άμα δεν πεις τις προστιχές σου τότε, πότε θα τις πεις? Άμα άλλος ακούει το όνομά του 15.000 φορές την ημέρα, πρέπει να το ακούει και στο σεξ. Εμπρός, λέει, στο κίνημα κατάργησης αναφοράς ονόματος στο σεξ, και είναι μια πολύ ωραία παράμετρο την οποία δεν την είχα σκεφτεί και την οποία θέλω τη γνώμη σας πάνω σε αυτό. Πρέπει να λέμε το όνομα του άλλου και κατά τη διάρκεια του σεξ? Δεν είναι λίγο cringy, όπως λέει η φίλη Νάσια? Βέβαια, δεν είναι αυτό το θέμα του σημερινού αντρικού κεφάλου. Το θέμα του σημερινού αντρικού κεφάλου, παιδιά, έχει να κάνει πάλι με το σεξ, αλίμονο. Αλλά έχει να κάνει, παιδιά, με το dirty talk. Είχα κάνει, ρε παιδί μου, και ένα άλλο επεισόδιο που λεγόταν το dirty talk δεν είναι για όλους. Αλλά τώρα θέλω να πάρω μια άλλη πτυχή αυτού του σοβαρού προβλήματος που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία. Νιώθω, και νομίζω ότι θα ταυτιστείτε πολύ σε αυτό που λέω, ότι, ρε παιδί μου, το dirty talk στα ελληνικά είναι λίγο κρίμα, είναι λίγο κράιμα, είναι λίγο για τα μπούτσο, είναι λίγο ξενερουά. Δηλαδή,
Ίσως επειδή έχουμε συνηθίσει τις τσόντες που είναι αγγλόφωνες, όσο το πλήστον τώρα δεν ξαναβλέπει κάποιος γαλλικές τσόντες ή ιταλικές. Αλλά όσο το πλήστον έχουμε συνηθίσει τον Dirty Talk να είναι στα αγγλικά. Like, fuck me, you dirty, whatever, ξέρεις τώρα, I'm gonna come και τέτοια. Και όταν το κάνεις αυτή τη μετάφραση στα... στα ελληνικά, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, εγώ νιώθω ότι κάποιος έχει βγάλει την ψυχή μου και την έχει βάλει στα σκατά όταν το ακούω όλο αυτό στα ελληνικά. Βέβαια θα μου πεις, ποιος θα κάθεται να μιλήσει, δεν λέμε τώρα δύο Έλληνες να κάθουν να μιλήσουν στα αγγλικά, Dirty Talk, αλλά δεν υπάρχει ακριβής μετάφραση για όλο αυτό το σκηνικό, κατάλαβες τι εννοώ. Αυτό που ήθελα όμως να θίξω με βάση αυτά, γιατί είπαμε ότι δεν μπορείς να κάνεις μετάφραση τώρα, είναι λίγο cringy. Ρε παιδί μου, αυτό έχει να κάνει και με το κάποια πράγματα, ας πούμε, στο σεξ. Δηλαδή, πέντε λεπτά πριν ξεκινήσεις να κάνεις σεξ, λες τον άλλον, όταν είναι, ρε παιδί μου, είστε και λίγο intimate, λες τον άλλον αγάπη μου, καρδούλα μου, ξέρω εγώ, μωρό μου και αυτά. Και υπάρχουν περιπτώσεις που μετά στο σεξ θέλεις τον άλλο να το βρήσεις, να του πεις και είσαι μερ' μαλάκα. Δηλαδή, πώς γίνεται να μείνει 0% στο Dirty Talk. Εγώ και αυτό μερικές φορές δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, καλά, δεν ξέρω, γούστα είναι αυτά βέβαια. Εγώ τώρα σας λέω τη δικιά μου οπτική των πραγμάτων. Αλλά μου θυμίζει λίγο εποχές που τότε το σεξ δεν ήταν μια ισότιμη πράξη μεταξύ των ανθρώπων. Δηλαδή, παλαιότερα, ρωτήστε και τους γονείς σας, εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό το θεωρούσαν κάτι σαν το ότι θα τη γαμίσω. Άρα, γιατί αυτόν που γαμάω να τον σέβομαι. Είχαν αυτήν την οπτική. Ειδικά οι γονείς μας, γι' αυτό και περιμένανε πάρα πολύ να κάνουν σεξ, γιατί ήταν κάτι άτιμο για τη γυναίκα το να κάνει σεξ. Δηλαδή τους κάνανε χάρη όταν τους καθόντουσαν. Ένας Αμερικάνος τζαζίστας, σε μια συζήτηση που είχα, όρισε το σεξ πάρα πολύ όμορφα και είπε ότι το σεξ είναι μια αμοιβαία προσφορά ικανοποίησης, mutual gratification, διότι είμαστε ισότιμα μέρη στο σεξ που ο ένας ικανοποιεί τον άλλον. Αυτό, και ίσως υπάρχει μια στροφή απομάκρυνσης προς αυτό μερικές φορές όσον αφορά το σεξ, και όσο μεγαλώνουμε νομίζω αντιλαμβανόμαστε ότι το σεξ είναι για να προσφέρει αμοιβαία ικανοποίηση και δεν είναι μονομερής πράξη, δε άλλωστε ήταν μαλακία. Οπότε, τέλος πάντων, αυτό το λέω ως παρέκταση του γεγονότος ότι, ξέρεις, μερικές φορές το βλέπουμε το σεξ ότι όντως κάποιος είναι από πάνω in charge και κάποιος δεν είναι. Βέβαια, εντάξει, αυτό έχει και άλλες προεκτάσεις. Εγώ όμως θέλω να το κλείσω εδώ και να σας πω, αν και εσάς σας φαίνεται cringe το ελληνικό, το να μιλάς στα ελληνικά και να λες dirty talk στα ελληνικά, που εμένα μου φαίνεται πραγματικά ultimate cringe, δηλαδή προτιμώ να, θα σου πω, γλώσσα του σώματος καλύτερα. Στείλτε μου μία μαύρη καρδιά. Αν είστε cool με αυτό, και ίσως σας ανάβει και λίγο, αλλά είστε cool με αυτό, ρε παιδί μου, στείλτε μου μία. Μου στείλετε μία λευκή καρδιά. Μία λευκή καρδιά. Μαύρη για αυτούς που δεν μπορούν καθόλου, λευκή για αυτούς που μπορούν και δεν έχουν θέμα. Και αν κάποιος έχει να προτείνει κάποια λύση σε όλο αυτό, πώς θα γίνει δηλαδή να κάνουμε πιο ευάκουστο. Υπάρχει αυτή η λέξη. Το Dirty Talk, πολύ ευχαρίστως να τη μοιραστεί μαζί μου. Αυτά σας αφήνω εγώ εδώ. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Το podcast βγαίνει κάθε Τρίτη στις 5. Αν μας αγαπάτε, βάλτε μας 5 αστεράκια. Εγώ σας αγαπώ πάρα πάρα πολύ και φιλάκια, φιλάκια πολλά. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.